Πού είστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ισπανίας. Ερχόμαστε μετά το Μαϊάμι, όπου τελικά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς είχαμε πρόβλημα με το κυβότιο και σήμερα θα έχουμε ένα νέο κινητήρα, νέο κυβότιο, για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να σκοράρουμε βαθμούς, έχει σημασία να σκοράρουμε βαθμούς για να μπορούμε να εξελίξουμε και άλλο το μονοθέσιο. Έχουμε το τρίτο χειρότερο μονοθέσιο στο grid και κοιτάω να κάνω αναβαθμίσεις στο εργοστάσιο για τους κινητήρες, για να μπορέσουμε να πετύχουμε πιο εύκολα τις αναβαθμίσεις εκεί. Πάντα ασχολούμαι πιο πολύ με τους κινητήρες, όπως έχετε παρατηρήσει και σε παλιότερες φόρμουλες, και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα κομμάτια. Στη συγκεκριμένη πίστα σήμερα θα δούμε και τη νέα διάταξη με τη νέα 10η στροφή και άλλες μικροαλλαγές που έχουν γίνει από την Codemasters, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Περιμέναμε κάποιες αναβαθμίσεις, να δούμε αν θα γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, αν έχουν πετύχει, για να είμαστε και λίγο πιο δυνατοί. Και επίσης το Pirelli Hot Lap, το οποίο είναι ένα event με supercars, πλέον δεν θα δείχνουν γιατί είναι βαρετό κομμάτι. Μία αναβάθμιση, όπως είδατε, στην αεροδυναμική έχει πετύχει, αυτό είναι καλό, αλλά στο σασί και στον κινητήρα δυστυχώς δεν έχουν πετύχει και θα πρέπει να τις ξανακουμπώσουμε για να μπορέσουμε να τις έχουμε μετά το Grand Prix του Μονακού. Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε άλλες αναβαθμίσεις. Πάντα θα κοιτάξω να είναι οι πιο φθηνές αναβαθμίσεις όσον αφορά την έκπτωση που έχουν, και αν μπορούμε να κάνουμε και τις αναβαθμίσεις που μας είναι χρήσιμες, όπως σας είπα, να είναι πρώτα στον κινητήρα και μετά στα άλλα κομμάτια. Τώρα κοιτάω εδώ που υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση, ώστε να ξέρω τι να βάλω με τους πόντους που έχω, και θα βάλουμε εδώ στην αεροδυναμική γιατί είχε τη μεγαλύτερη έκπτωση, και θα βάλουμε και μία αναβάθμιση. Δυστυχώς δεν μπορούμε στο σασί, θα πρέπει να κοιτάξουμε να βάλουμε κάπου αλλού αν έχουμε πόντους. Δυστυχώς θα ξοδέψω τους πόντους χωρίς έκπτωση, γιατί δεν είχαμε σε άλλο κομμάτι να κάνουμε κάποια αναβάθμιση εκτός το durability. Και στο durability ακόμα δεν με ενδιαφέρει, ούτως ή άλλως δεν έχουμε ένα μονοθέσιο τόσο ανταγωνιστικό ώστε να μας χαλάει να ξεκινάμε από τελευταία θέση με ένα νέο κινητήρα. Άρα βάλαμε δύο αναβαθμίσεις. Στο σασί δεν μπόρεσα να βάλω μια άλλη αναβάθμιση γιατί περιμένουμε την προηγούμενη που δεν πέτυχε και δεν έχουμε ακόμα δικαίωμα να κάνουμε δύο αναβαθμίσεις. Και πάμε κατευθείαν στις κατακτήρες δοκιμές, όπου στις κατακτήρες δοκιμές με βλέπετε εδώ στην δεύτερη μου προσπάθεια στο Q1. Προσπαθώ να βελτιώσω το χρόνο μου, για την ώρα είμαι στην 17η θέση. Μόλις είδατε τώρα την 10η στροφή, από εδώ είπα να ξεκινήσω να σας δείχνω την εικόνα, και εννοείται θα το δούμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα την πίστα και όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει. Εδώ στο τελευταίο κομμάτι της πίστας βλέπετε στα αριστερά ένα Sauced Care, το οποίο αν το πατήσεις μπορεί να σε πετάξει εκτός πίστας. Τελικά βελτιώνω το χρόνο μου κατά 2 δέκατα. Τώρα περάσαμε τη γραμμή τερματισμού. Περιμένουμε το αποτέλεσμα να δούμε σε ποια θέση περάσαμε, και περάσαμε στη 15η θέση. Περάσαμε στο Q2. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να ξεκινήσουμε πιο ψηλά, πιο κοντά στους βαθμούς. Ο Όρκας, ο Όσκαρ Πιάστρη δεν τα κατάφερε. Έμεινε στην 21η θέση και δεν πέρασε στο Q2. Εγώ κατάφερα και πέρασα κοντά στον Pierre Gasly, τον οποίο αν καταφέρουμε να το κάνουμε out qualify σε κάθε αγώνα, παίρνουμε και έξτρα λεφτά από έναν χορηγό που έχουμε στην ομάδα, και αυτά τα έξτρα λεφτά εννοείται θα τα χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε αναβαθμίσεις. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο Q2, στη δεύτερη μου προσπάθεια. Για την ώρα είμαι στην 15η θέση. Θα προσπαθήσω εδώ να βελτιώσω το χρόνο μου. Βλέπετε στα δεξιά τρία μικρά Sauced Kerb και στα αριστερά στη δεύτερη στροφή ένα μικρό Sauced Kerb, το οποίο αν το πατήσετε πολύ πιθανόν να κάνετε και ζημιά στην κάτω μεριά του μονοθεσιού στο πάτωμα, αλλά και επίσης να σας πετάξει εκτός πίστας. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή με τα συγκεκριμένα κίτρινα κέρ που μοιάζουν σαν ένα μικρό λουκάνικο. Εδώ δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά, πάλι δύο μικρά σώσα κέρ τα οποία είναι επικίνδυνα, και τώρα έρχεται το γρήγορο ανηφορικό σικέιν, στο οποίο θα δείτε δύο μικρά σώσα κέρ στα δεξιά, ένα πολύ μεγάλο σώσα κέρ βασικά στα δεξιά, και στα αριστερά είχαμε δύο μικρά σώσα κέρ. Τώρα πλησιάζουμε την 10η στροφή. Εδώ είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στην πίστα, όπως έχει γίνει και στην πραγματικότητα. Καμιά φορά ξεχνιέμαι κιόλας στο συγκεκριμένο σημείο και πάω να στρίψω όπως ήταν η παλιά διάταξη. Μια πιο γρήγορη στροφή, σίγουρα έτσι γίνεται πιο γρήγορη η συγκεκριμένη πίστα, και εννοείται θα μπορέσουμε να κάνουμε και καλύτερες προσπεράσεις εκεί, γιατί μεγαλώνει η μεσαία ευθεία της πίστας εκεί που έχουμε και DRS. Τώρα θα βγούμε από την τελευταία στροφή εδώ όπως είμαστε, θα επιταχύνουμε για τελευταία φορά, βελτιώνουμε σχεδόν ένα δευτερόλεπτο το χρόνο μας, και
Τώρα περάσαμε τη γραμμή τερματισμού, περιμένουμε το αποτέλεσμα να δούμε σε ποια θέση τερματίσαμε και τερματίσαμε στη 14η θέση. Θα ξεκινήσουμε τον αγώνα μας από την 14η θέση με την Porsche και ελπίζουμε εννοείται να σκοράρουμε σήμερα βαθμούς. Είμαι πολύ αργός σε σχέση με τον Leclerc, 2 δευτερόλεπτα, αλλά η Ferrari είναι πάρα πολύ γρήγορη μέσα στο παιχνίδι. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να την κατεβάσουν λιγάκι γιατί δεν είναι τόσο γρήγορη στην πραγματικότητα. Τώρα θα δούμε από ποια θέση θα ξεκινήσει ο κάθε οδηγός, να δούμε μήπως ευνοηθήκαμε από κάποια ποινή κάποιου οδηγού και να δούμε τώρα τι γίνεται και με τη φθορά στην συγκεκριμένη πίστα, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μεγάλη φθορά στο καινούριο παιχνίδι στα ελαστικά, αλλά υπάρχει και αλλαγή στην πίστα η οποία μπορεί να φέρει μικρότερη φθορά, να δούμε τι στρατηγική θα επιλέξουμε και αν θα μας ευνοήσει σε κάτι κάποια τυχερή στιγμή όπως κάποιο safety car ή κάποιο τυχερό προσπέρασμα ώστε μετά να μπορέσουμε να κρατηθούμε μπροστά. Χρειαζόμαστε μια καλή εκκίνηση όπως πάντα, αυτό είναι το πιο σημαντικό που χρειαζόμαστε και βλέπω ότι στο φετινό παιχνίδι καταφέρνω και κάνω φοβερές εκκινήσεις. Βλέπετε εδώ, pole position, Leclerc, δεύτερος είναι ο Carlos Sainz, συνεχώς βλέπουμε τους δύο οδηγούς της Ferrari στην πρώτη και στη δεύτερη θέση, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα σε αυτό το κομμάτι, είναι υπερβολικά γρήγορη. Τρίτος, τέταρτος, Hamilton, Russell, πέμπτος, Sergio Perez, έκτος, ο Valtteri Bottas, στην έβδομη θέση Alonso και όγδος, ο Lando Norris, στην ένατη θέση Magnussen με τον Zhou στην δέκατη θέση. Στην 10η θέση Μικ Σουμάχερ, το 10ο είναι ο Max Verstappen. Ρικάρντο στην 13η θέση, εγώ στην 14η θέση. Δεν ευνοήθηκα από κάποια ποινή. Ο Κον 15ο, Γκασλί 16ο, Τσουνόντα 17ο και Στρόλ στην 18η θέση. 19ο Αλμπόν και 20ο ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Και μετά 21ο ο teammate μου Όσκαρ Πιάστρι με τον Νίκολας Λατίφη στην τελευταία θέση. Τώρα, για την στρατηγική, από ό,τι φαίνεται, μπορούμε να επιλέξουμε στρατηγική με ένα pit stop. Και αυτό σίγουρα μας συμφέρει πάρα πολύ. Θέλω να δω μήπως μπορέσω να επιλέξω το ελαστικό που είναι πιο γρήγορο σε σχέση με τον αντιπάλων, γιατί βλέπω ότι τα μποτάκια πάντα ξεκινάνε τον αγώνα τους με μεσαία γόμα. Πολύ σπάνια έχω δει κάποιοι να ξεκινάνε με μαλακή γόμα. Και αυτό ίσως να μας ευνοήσει και να μας βάλει σε μια καλή θέση να κερδίσουμε θέσεις μέσα στην πίστα. Βλέπετε εδώ, η ομάδα μου προτείνει και στρατηγική με ένα pit stop από μαλακά σε μεσαία. Εννοείται θα επιλέξουμε αυτή τη στρατηγική, γιατί με αυτή τη στρατηγική μπορούμε να έχουμε πάντα θεωρητικά την πιο γρήγορη γόμα σε σχέση με τους άλλους οδηγούς που ξεκινάνε με μεσαία και μετά στη συνέχεια λογικά θα βάλουν τη σκληρή γόμα. Ακόμα είναι λίγο απρόβλεπτο το τι γίνεται με το pit stop στα μποτάκια, αλλά θα το μάθουμε όσο περάσουν η σεζόν εδώ στο F1 22. Τελειώνουμε και το γύρο προθέρμανσής μας. Θα παρκάρουμε το μονοθέσιό μας, να δούμε αν μπορούμε να τα παρκάρουμε σωστά για να είμαστε και πιο καλά τοποθετημένοι για την εκκίνηση, για να μπορέσουμε να φύγουμε ακόμα καλύτερα και να κερδίσουμε και θέσεις. Ακριβώς μπροστά μας βλέπετε στην 10η θέση είναι ο Max Verstappen. Τοποθετούμε πολύ ωραία το μονοθέσιο και νομίζω τώρα μένει μόνο να πάμε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Ισπανίας, να δούμε και σήμερα τι μας περιμένει. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Ισπανίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινάμε λίγο μέτρια εδώ με τη μαλακή γόμα. Βλέπετε και ο Ρικάρντο έχει μαλακή γόμα. Δεν είχαμε πολύ καλή εκκίνηση. Κολλάω εδώ πίσω από τον Verstappen να πάρω τα κενά. Κρατάω την εσωτερική γραμμή για την πρώτη στροφή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα dive bomb εδώ από την εσωτερική και περνάμε 4 μονοθέσια και ίσως και 5ο μαζί με τον Lando Norris. Βλέπετε επιμένει ο Lando Norris από την αριστερή πλευρά μαζί με τον Zhou. Ο Zhou τελικά μάλλον θα υποχωρήσει τον Norris. Τελικά τον προσπεράσαμε. Ο Zhou ακόμα επιμένει από την αριστερή πλευρά. Έχω την εσωτερική για την επόμενη στροφή. Τώρα εδώ θα φρενάρουμε λίγο πιο αργά για να τον κρατήσουμε πίσω μας και ανεβήκαμε στην ένατη θέση και μπροστά μας είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Πολύ καλά ξεκινήσαμε τελικά και εδώ ίσως να έχουμε μια ευκαιρία από την εξωτερική στο Φερνάντο Αλόνσο. Όχι, δεν θα έχουμε την ευκαιρία. Δεν είχαμε αρκετό χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε την κίνηση. Ο Zhou ξαναέρχεται τώρα από την αριστερή πλευρά. Εδώ δεν είναι καλό σημείο να κάνει κάποιος κάποια προσπέραση. Εν τέλει υποχώρησε και ευτυχώς αποφύγαμε να ακουμπήσουμε το κίτρινο κέρμ, το σώσα κέρμ, για να μην έχουμε κάποια ζημιά στο μονοθέσιό μας. Καλά πάμε με τη μαλακή γόμα τώρα θεωρητικά στους πρώτους γύρους πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι και να δούμε αν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και άλλες προσπεράσεις για να κερδίσουμε και άλλες θέσεις να ανεβούμε πιο ψηλά. Ένατη θέση δεν είναι καθόλου κακή για εμάς. Βέβαια έχουμε πολλούς γύρους μπροστά μας, 33 γύρους αποτελείται ο αγώνας της Ισπανίας που παίζουμε στο 50%, 66% ολόκληρος ο αγώνας. Τώρα εδώ θα βγούμε από την τελευταία στροφή, ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο και να δούμε αν στη συνέχεια θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια επίθεση σε κάποιον οδηγό όταν θα έχουμε πλέον DRS ή αν τελικά
τελικά θα χάσουμε έδαφος από αυτούς τους οδηγούς. Και βλέπετε, μέχρι τον 7ο γύρο τελικά πίσω μου είναι ο Μακ Βεστάπεν, ο οποίος κατάφερε να κάνει τις προσπεράσεις και πλέον δέχομαι επίθεση. Ο Μάγνουσεν έχασε τη θέση του από τον Αλόνζο και έχουν απομακρυνθεί όλοι κατά 4 δευτερόλεπτα όπως βλέπετε, και πλέον δεν έχω κανέναν μπροστά μου. Τώρα όμως δέχουμε την πίεση από τον Μακ Βεστάπεν, ο οποίος θα έχει και DRS από αυτό το γύρο από εμένα. Είχα απομακρυνθεί λιγάκι από τους άλλους οδηγούς και μπόρεσα έτσι να μην δεχτώ κάποια πίεση, όμως τώρα έχω την πίεση από τον Μακ Βεστάπεν στη μεσαία ευθεία της πίστας. Ο Μακ Βεστάπεν κολλημένος εδώ πίσω μου, παίρνει τα κενά, με πλησιάζει με το DRS, πήγε να κάνει την κίνηση, όμως τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και μάλλον περιμένει να ολοκληρώσει την προσπέρασή του στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να αμυνθώ απέναντι στον Μακ Βεστάπεν και δεν ξέρω αν έχει μεγάλο νόημα να δώσω τόσο σκληρή μάχη μαζί του, όταν καλύτερα είναι να κάνουμε υπομονή, να χάσουμε τη θέση. Εδώ γλιστράμε κιόλας λιγάκι, να χάσουμε τη θέση όπως έλεγα από τον Μακ Βεστάπεν. Δεν πειράζει καθόλου, γιατί έχει και ανώτερο μονοθέσιο από εμάς. Εδώ κολλάει πίσω μου, αλλάζει γραμμή, έχει το DRS ενεργό. Εγώ προσπαθώ με ό,τι η DRS μου έχει μείνει να αμυνθώ, να το στριμώξω στα δεξιά. Βλέπετε ο Μακ Βεστάπεν εδώ, έχουμε και επαφή, όμως επιμένει από τη δεξιά πλευρά και εδώ στην πρώτη στροφή έχει την ιστορική γραμμή. Εγώ από την εξωτερική βρίσκω καλύτερη πρόσφυση, ακόμα κρατιόμαστε ρόδα με ρόδα εδώ με τον Ολλανδό οδηγό, όμως καταφέρνει εν τέλει να με προσπεράσει. Είχε καλύτερη φορά εδώ, όμως δεν μπόρεσα να κρατηθώ μέσα στην πίστα και έτσι άφησα λίγο τον γκάζι για να μπορέσω να παραμείνω πίσω από τον Μακ Βεστάπεν. Όμως τώρα εδώ ο Βεστάπεν κατάφερε και ολοκλήρωσε την προσπέραση, με έριξε στην 10η θέση, τελευταία βαθμολογούμενη θέση, και πίσω μου είναι ο Μικ Σουμάχερ, ο οποίος πιέζει και αυτός, και ο κινητήρας Ferrari είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ακόμα και η Haas καταφέρνει και με φτάνει στην ευθεία και χωρίς τη χρήση του DRS. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η Ferrari και γενικά οτιδήποτε αφορά κινητήρες Ferrari, και τώρα θα δεχτώ μάλλον την πίεση από τον Μικ Σουμάχερ. Εδώ δεν θα έχουμε DRS από τον Verstappen, γιατί είχε απομακρυνθεί ήδη ένα δευτερόλεπτο και πάνω και κολλάει πίσω μου ο Μικ Σουμάχερ. Έρχεται εδώ, αλλάζει λίγο γραμμή, όμως τελευταία στιγμή όπως και πριν ο Max Verstappen δεν έκανε απολύτως τίποτα, έμεινε πίσω μου και μάλλον περιμένει και αυτό στην μεγάλη ευθεία να κάνει κάποια κίνηση. Βέβαια, στο Μικ Σουμάχερ θα προσπαθήσω να αμυνθώ, γιατί έχουμε πιο εισάξια μονοθέσια μεταξύ μας και θέλω να παραμείνω μέσα στους βαθμούς. Εδώ είναι μάχη στα ίσα κανονικά για τους βαθμούς. Ξέρω ότι έχουμε ίδια στρατηγική και εννοείται θέλω να βρεθώ μπροστά του ώστε να σκοράρω σήμερα βαθμούς. Μπαίνουμε στη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Κολλημένος πίσω μου εδώ ο Μικ Σουμάχερ, παίρνει τα κενά. Εγώ ό,τι DRS έχω το χρησιμοποιώ, με πλησιάζει ο Μικ Σουμάχερ, αλλάζει γραμμή από την αριστερή πλευρά, θα έχει την εξωτερική για την πρώτη στροφή. Εδώ φρενάρω λίγο πιο αργά από τον Μικ Σουμάχερ, καταφέρνω και του κρατάω πίσω μου. Όμως βλέπετε είναι κολλημένος στο διαχείτη μου και προσπαθεί να βρει έστω και το παραμικρό χώρο για να κάνει την προσπέραση, και ξέρω ότι αν με προσπεράσει μετά δεν θα μπορέσω να τον ξαναπιάσω. Τώρα ο Μικ Σουμάχερ έρχεται εδώ από την αριστερή πλευρά, από την εξωτερική, επιμένει ο Σουμάχερ και έχει καλύτερη προσφύση από εμένα, παρόλο που προσπαθώ να το στριμώξω. Εν τέλει υποχωρεί, είδε ότι δεν έχει άλλο χώρο μέσα στην πίστα, άνοιξα τη γραμμή μου όσο περισσότερο μπορούσα χωρίς να έχουμε επαφή και τον ανάγκασα να υποχωρήσει. Όμως βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, εννοείται ότι όσο δίνουμε μάχη με τον Μικ Σουμάχερ θα χάσουμε και χρόνο απέναντι στους άλλους οδηγούς που μας κυνηγάνε, που πλέον έχουν καλύτερη κατάσταση στα δικά τους μεσαία ελαστικά, και έτσι θα μπλέξουμε και σε άλλες μάχες και θα κινδυνεύουμε να χάσουμε θέσεις, να μην σκοράρουμε κανέναν βαθμό. Ακόμα για την ώρα είμαι μέσα στους βαθμούς, αλλά δεν ξέρω για πόση ώρα ακόμα θα μπορέσω να κάνω άμυνα απέναντι στο Μικ Σουμάχερ. Βέβαια σιγά σιγά πλησιάζει και η ώρα να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Θα προτιμούσα να μπω στα pit να κάνω αλλαγή ελαστικών πριν με προσπεράσει ο Σουμάχερ, να είμαι μπροστά του, και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα ξαναμπορέσουμε να βρεθούμε μπροστά του. Εδώ ο Σουμάχερ μπαίνει στα pit. Ο Σουμάχερ μπαίνει τώρα στα pit. Στην ουσία είναι το undercut του Σουμάχερ απέναντι σε μένα. Εγώ περίμενα ότι εγώ θα κατάφερα να κάνω το undercut απέναντι στο Σουμάχερ και τελικά στον αμέσως επόμενο γύρο, στο τέλος, μπαίνω και εγώ στα pit. Τώρα να δούμε πού θα βρεθεί ο Σουμάχερ σε σχέση με εμένα, γιατί ναι, χάνει λίγο έδαφος στην αρχή μέχρι να ζεστάνει τα ελαστικά. Όμως εγώ είχα πολύ φθαρμένα μαλακά ελαστικά. Θα παρκάρουμε τώρα το μονοθέσιο εδώ σχεδόν τέλεια και θα κάνουμε αλλαγή ελαστικών. Όπως βλέπετε εδώ γίνεται η αλλαγή και φεύγουμε κατευθείαν. Να δούμε, έρχεται τώρα ο Σουμάχερ, είναι στην ευθεία τερματισμού, θα είναι πολύ οριακό εδώ. Επιταχύνουμε τώρα και ο Σουμάχερ από την αριστερή πλευρά περνάει μπροστά, όπως και ο Ζου, και έρχεται και ο Οκόν που έχει την εξωτερική εδώ στην πρώτη στροφή. Επιμένει ο Οκόν, όμως εγώ καλύτερα τοποθετημένο το μονοθέσιο εκεί στην έξοδο από το pit lane, καταφέρνω και τον κρατάω πίσω μου, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πίσω από το Σουμάχερ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι πλέον στην 10η θέση. Εδώ έγινε και ένα λάθος από τον Οκόν, ο οποίος έχασε
στη θέση του από τον Ρικάρντο. Τώρα πρέπει να ζεστάνω γρήγορα τα ελαστικά και να πιέσω να φτάσω το Σουμάχερ, ο οποίος έχει σκληρή γόμα. Ίσως να μπορέσουμε να τον πιάσουμε με την μεσαία γόμα και ίσως θα μπορέσουμε κιόλας να απομακρυνθούμε από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο Ζου που είναι μπροστά έχει σίγουρα ένα pit stop, σίγουρα δεν θα πάει μέχρι το τέλος με αυτά τα ελαστικά. Άρα ο Ζου δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή, γιατί σίγουρα θα κερδίσουμε τη θέση απέναντί του. Το θέμα είναι τώρα, όσο ζεσταίνω τα ελαστικά, να μην δεχτούμε την προσπέραση από τον Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω μου. Εδώ θα έχει και τον DRS, κολλάει πίσω μου, 50 και να αρχίζει και με πλησιάζει ο οδηγός της McLaren, αλλάζει γραμμή εδώ, χώνεται από την εσωτερική, του κλείνω την πόρτα στα μούτρα και τον αφήνω πίσω μου και του λέω δεν θα περάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω χρόνο πίσω σου μετά με πιο γρήγορη γόμα. Και δεν ξέρω κιόλας αν αυτή η πιο γρήγορη γόμα θα μπορέσω να τον ξαναπροσπεράσω. Τώρα έχουμε στόχο να πιάσουμε το Mick Schumacher, γιατί κυνηγάμε την 10η θέση για να σκοράρουμε έναν βαθμό. Ολοκληρώνουμε το 12ο γύρο. Βλέπετε, απομακρύνθηκα λιγάκι τώρα από τον Ντάνιελ Ρικάρντο και μένει να πάρουν εμπρός καλά αυτά τα μεσαία ελαστικά. Να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε από το Mick Schumacher και αν μπορούμε να απομακρυνθούμε από τον Ντάνιελ Ρικάρντο, που βρίσκεται πίσω μου πλέον σχεδόν ένα δευτερόλεπτο. Και στον 25ο γύρο φτάσαμε, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο είναι πίσω μου ξανά, γιατί με έφτασε τώρα που έχει καλύτερη απόδοση στα δικά του σκληρά ελαστικά. Βλέπετε, ο Mick Schumacher κατάφερε να απομακρυνθεί, τον πλησίασα ένα διάστημα, αλλά μετά δεν μπορούσα να τον πλησιάσω άλλο. Άρχισαν να φθήνονται τα δικά μου ελαστικά και τώρα είμαστε στην 11η θέση. Δεν παίρνουμε βαθμούς, παλεύουμε μόνο για το γόητρο ή ελπίζουμε ότι κάποιος μπροστά θα εγκαταλείψει ώστε να μπορέσουμε να σκοράρουμε βαθμούς. Και στους τελευταίους γύρους, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα δεχτούμε πίεση από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Προσπάθησα να κρατήσω λίγο ERS, αλλά έχω πάρα πολύ λίγο και ξέρω ότι θα είναι πολύ ζόρικα. Εδώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο έρχεται με τον DRS από την δεξιά πλευρά. Έχει τον DRS ανοιχτό και με ασπροσπερνά. Εδώ κολλάω πίσω του να πάρω το κενά, να δω μήπως θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στην πρώτη στροφή. Αλλά είμαι πολύ μακριά και δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή. Χάσαμε τη θέση μας και από τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Πλέον δεν έχουμε την παραμικρή ελπίδα για βαθμούς, εκτός άμα γίνει κάποιο τραγικό λάθος από τον Ρικάρντο ή δύο εγκαταλείψεις μπροστά μας. Τώρα όμως δεχόμαστε εδώ επίθεση από τον Τσουνόντα από την δεξιά πλευρά. Έχει την ιστορική εδώ, με αναγκάζει λίγο να ανοίξει την γραμμή μου. Όμως εν τέλει έκανε αυτός λίγο λάθος, γλίστησε και καταφέρνω έτσι και κρατιέμαι μπροστά από τον Ιάπωνα οδηγό και παραμένω ακόμα στην 12η θέση. Δεν έχουμε κάνει καθόλου καλό αγώνα, δεν έχουμε καθόλου καλό ρυθμό. Φαίνεται ότι έχουμε το τρίτο χειρότερο μονοθέσιο και δυστυχώς δεν βρίσκουμε καθόλου τα πατήματά μας. Μέχρι να γίνουν αναβαθμίσεις, μάλλον θα ζοριστούμε να σκοράρουμε βαθμούς. Βέβαια, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν και τυχερές στιγμές. Εδώ ξανά ο Τσουνόντα με τον DRS, αλλάζει γραμμή εδώ, όμως μπερδεύτηκε γιατί του είχα κλείσει την πόρτα στα μούτρα και εκεί δεν υπήρχε χώρος από την δεξιά πλευρά να κάνει απολύτως τίποτα. Και παραμένω μπροστά από τον Yuki Τσουνόντα στην 12η θέση. Να δούμε αν θα έχουμε και άλλες μάχες μέχρι το τέλος μαζί του. Και φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Τελικά ο Τσουνόντα για κάποιο λόγο μπήκε νωρίτερα να κάνει αλλαγή ελαστικών. Ανέβηκε στην 13η θέση ο Πιάστη, που είναι στα 7 δευτερόλεπτα απόσταση από εμένα. Πλέον δεν κινδυνεύω. Βλέπετε ότι ο Ρικάρντο έχει απομακρυνθεί, ο Σουμάχερ έχει απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Δεν έχω καθόλου ρυθμό με την μεσαία γόμα. Πλέον έχει πεθάνει εντελώς αυτή η γόμα. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα θα τερματίσουμε τον αγώνα μας στην 12η θέση. Νικητής σήμερα είναι ο Κάρλος Σάινς. Στην πατρίδα του κατάφερε να πάρει την νίκη και τώρα εννοείται αρχίζει και γίνεται πιο σκληρή η μάχη στο πρωτάθλημα οδηγών. Στον κατασκευαστών φαίνεται ότι πάει για την Ferrari. Για εμάς είναι βέβαια δύσκολα τα πράγματα. Δεν καταφέρνουμε να σκοράρουμε βαθμούς. Ούτε ο Όσκαρ Πιάστη δεν καταφέρνει να φέρνει καλά αποτελέσματα. Γενικά είναι πολύ ζόρικη η πρώτη σεζόν. Είναι απελπιστική. Όμως ξέρω ότι κάθε φορά έτσι είναι. Η πρώτη σεζόν είναι πολύ δύσκολη. Από τη δεύτερη σεζόν και μετά αρχίζουμε και φέρνουμε πιο καλά αποτελέσματα και σιγά σιγά πλησιάζουμε και τις νίκες. Τώρα μένουν ακόμα λίγες στροφές. Γενικά ο αγώνας σήμερα ήταν πάρα πολύ μέτριος. Δεν είχαμε πολύ δράση. Ό,τι δράση είχαμε στον πρώτο γύρο και μετά δεχτήκαμε κάποιες προσπεράσεις. Μέχρι εκεί δυστυχώς συνεχίζουμε στη συγκεκριμένη πίστα, παρόλο που έγινε αλλαγή, να μην έχουμε καθόλου δράση. Βέβαια αυτό μπορεί να εξαρτάται και από το μονοθέσιό μας, μπορεί στο μέλλον να έχουμε πολύ δράση στη συγκεκριμένη πίστα. Τώρα βγαίνουμε από την τελευταία στροφή, πήραμε ένα warning εδώ αλλά δεν έχει καμία σημασία. Περάσαμε την γραμμή τερματισμού στην 12η θέση, πάλι ένα μέτριο αποτέλεσμα, καλύτερο βέβαια από το προηγούμενο Grand Prix που τερματίσαμε στην προτελευταία θέση, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω. Πάντως πολύ καλύτερα, κοντά στους βαθμούς δώσαμε τη μάχη μας και προσπαθούμε για το καλύτερο. Σίγουρα δεν μας βοήθησε καθόλου σήμερα κάτι στη συγκεκριμένη πίστα, κάποιο safety car το οποίο να μας έβαζε μέσα στους βαθμούς. Δεν πειράζει, θα πάμε Μονακό να δούμε εκεί πώς θα τα πάμε, γιατί ήταν στο F1 2021 μία από τις χειρότερες μου πίστες, ήταν Μονακό και Αγγλία μία από τις χειρότερες μου πίστες. Και να δούμε εκεί μήπως θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι θετικό.
Κάρλος Σάινς νικητής, δεύτερος νομίζω είναι ο Λούις Χάμιλτον και τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Θα το δούμε τώρα στο βάθρο. Σίγουρα έχει κάθε λόγο να το πανηγυρίσει ο Κάρλος Σάινς, γιατί είναι στη μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών, αλλά και εννοείται έχουν κάθε λόγο οι οδηγοί της Mercedes να το πανηγυρίσουν, γιατί φαίνεται ότι ανεβαίνει η ομάδα και η Red Bull δεν τα πάει τόσο καλά. Έρχεται τώρα για το βάθρο ο Κάρλος Σάινς, πολύ ενθουσιασμένος φαίνεται στο πρόσωπό του όταν βγήκε για το βάθρο. Δεύτερος Lewis Hamilton, τρίτος George Russell, όπως έχω πει. Οι δύο οδηγοί της Mercedes έκαναν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και εννοείται θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν και νίκες στο μέλλον αν καταφέρουν να αναβαθμίσουν και άλλο το μονοθέσιό τους. Βέβαια, μέχρι τότε μπορεί να μπούμε και εμείς σε αυτό το παιχνίδι για τις νίκες, για μάχες για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, για μάχες για το πρωτάθλημα οδηγών. Τώρα ας τους αφήσουμε να το απολαύσουν. Εμείς κυνηγάμε το μέλλον μας, να δούμε πότε θα γίνουμε ανταγωνιστικοί και πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε δυνατά αποτελέσματα. Θα πάμε τώρα να δούμε και την τελική κατάταξη. Βλέπετε εδώ, τερμάτισα στην 12η θέση και 13ος ο Όσκαρ Πιάστρι. Δεν σκοράραμε βαθμούς. Εγώ τερμάτισα δύο θέσεις πιο ψηλά από εκεί που ξεκίνησα. Ο Όσκαρ Πιάστρι από την πρώτη τελευταία θέση που ξεκίνησε τερμάτισε στην 13η θέση. Ακόμα έχουμε πολύ αργό μονοθέσιο. Βλέπετε και από τον ταχύτερο γύρο ότι έχουμε πάρα πολύ αργό μονοθέσιο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την ώρα μέχρι να αναβαθμιστεί και ο κινητήρας και το σασί και η αεροδυναμική που είναι πάρα πολύ χάλια στην Πόρσε. Δεν πειράζει, έχουμε μέλλον, όπως είπα, από τη δεύτερη σεζόν και μετά πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες, ίσως και από αυτή τη σεζόν προς το τέλος να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών δεν έχει αλλάξει τίποτα για εμάς. Μένουμε 9 βαθμούς στην 10η θέση και εννοείται 9 βαθμούς και για την ομάδα. Παραμένουμε στους 9 βαθμούς, γιατί μόνο εγώ έχω σκοράρει μέχρι τώρα βαθμούς. Και βλέπετε, ο Κάρλος Σάινς ανέβηκε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, μεγάλη διαφορά από τη Ferrari στη Red Bull. Εμείς στην 8η θέση, μπροστά με έναν βαθμό από τη McLaren. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και εννοείται ότι αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Πατήστε αυτό το κουμπί, το μαγικό, γιατί με στηρίζει πάρα πολύ στην προσπάθειά μου με αυτή τη δουλειά που κάνω. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix του Μονακού και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!